κάτι που είναι πιο σοβαρό από το τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Ξέρει ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Ναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο και ο κύριος Μητσοτάκης και οι άλλοι που λένε τι μία εκλογές, την άλλη διάγγελμα του Τσίπρα, την άλλη πόλεμο στο Πάσχα, θερμό επεισόδιο τον Ιούνιο. Τα ακούτε, υποθέτω, έτσι δεν είναι. Το Reuters βγαίνει και λέει εκλογές. Όλοι αυτοί, καλοθελητές και άλλοι στημένοι, ουσιαστικά θέλουν να συντηρήσουν ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στη χώρα που δεν έχει υλική βάση για ένα λόγο. Να μην προχωρήσει μπροστά η οικονομία, κατ' επέκταση να στριμώχνεται, να δυσκολεύεται η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Για την οικονομία θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπω εδώ, έχουμε καινούργιες δηλώσεις Σόιμπλε, ο οποίος λέει το εξής. Η Ελλάδα μπορεί να μείνει στο ευρώ μόνο με ανταγωνιστική οικονομία. Συμφωνείτε με τον κύριο Σόιμπλε? Κοιτάξτε, σε αυτό, έτσι. Η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Περάσαμε διαπυρός και σιδήρου από συμπληγάδες πέτρες και είναι επιλογή και του συνόλου σχεδόν του πολιτικού κόσμου, αλλά κυρίως με βάση τις τελευταίες εκλογές, γιατί αυτή είναι η τελευταία νομιμοποιητική βάση που έχουμε. Και η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με όλα τα μείον της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοείται, τα μεγάλα μείον και την αβεβαιότητα προς το μέλλον όλης αυτής της ιστορίας, θέλει να μείνει στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Και επομένως ο κύριος Σόιμπλε, με τους διφορούμενους βέβαια εκεί χρησμούς του, εντάξει, έχει ένα στυλ. Το να μείνει Ελλάδα... Δεν του κριτικάρουμε και το στυλ του ανθρώπου. Όχι, εντάξει. Το να μείνουμε στο ευρώ φαντάζομαι περνάει από το κλείσιμο της αξιολόγησης. Δεν περνάει. Εκεί έχετε κάτι. Η αξιολόγηση θα κλείσει. Θα κλείσει. Μέσα στον Απρίλιο θα κλείσει η αξιολόγηση. Μέσα στον Απρίλιο. Μέσα στον Απρίλιο, ναι. Ο πρώτος που το λέτε χρονικά. Μέσα στον Απρίλιο. Μέσα στον Απρίλιο θα κλείσει. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση, αν ήταν μόνο οικονομικά τα μεγέθη. Γιατί άκουσα προηγούμενα κάποιον κύριο που είπε ότι κάποιες χώρες βγήκανε νωρίτερα. Δίκιο έχουν σε αυτό. Από το πρόγραμμα και την Επιτροπή, δίκιο έχουν. Αλλά αυτό έχει και ερμηνεία. Γιατί εμείς όχι. Αλλά δεν είναι η ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι η καθυστέρηση που έχουμε εμείς, πραγματικά είναι μεγάλη καθυστέρηση, δεν χωρεί αμφιβολία, έχει να κάνει με το ότι ένα σκληρό τμήμα των δανειστών. Δεν ξέρω, η πλειοψηφία δεν μπορεί να το πάρει. Πάντως δίνουν τον τόνο σε τελευταία ανάλυση όμως αυτό το κομμάτι των δανειστών. Βλέπει το ζήτημα της Ελλάδας όχι με οικονομικά κριτήρια. Με πολιτικά. Δηλαδή, πιστεύω, πάντα συζητάμε. Δεν θέλουν μια χώρα σαν την Ελλάδα. Να μην πω τίποτα. Ντάισεμπλουμ, τι εντύπωση έχουν, ας τα αφήσουμε αυτό, ας το θεωρήσουμε ότι ήταν. Λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει μια κυβέρνηση, αυτή που έχει την κυβέρνηση, δεν θέλουν να βγει έστω τραυματισμένη, ζορισμένη από την κρίση και από την επιτροπή και από την πηδαιμονία. Τι θέλουν, αν βγει, να βγει κάτω, οριζοντιωμένη τελείως. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλουν να σας πω, τώρα και εγώ εικασίες κάνω. Πέστε μου, γιατί ας με ξαφνικά θυμούνται τα 4, τόσο δις την τελευταία εβδομάδα που τελειώνει η αξιολόγηση. Και το ίδιο έγινε και στην πρώτη αξιολόγηση και στη δεύτερη. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί επιμένουν τόσο πολύ στο ζήτημα να μην έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα? Που δεν έχει να κάνει και με τίποτα. Δεν έχετε προβληματιστεί καθόλου αν δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση? Και αν η κυβέρνηση έχει πρόβλημα εμπιστοσύνη και στου ανθρώπου. Αν εννοείται ότι κάποιοι δεν τη θέλουν, προφανώς. Προφανώς κάποιοι δεν θέλουν. Γιατί πιστεύουν κάτι άλλο πολιτικά. Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι ουδέτερο πράγμα. Έχω εμπιστοσύνη ή εκτίμηση ή υποστήριξη δίνω σε ένα πράγμα επειδή κολλάει με τις αξίες, με τις αρχές, με τις θέσεις μου. Προφανώς, ένας που σε πολεμάει τόσο πολύ, υπό μία ανάγκη δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στείλει επιστολή, όπως ακούστηκε χθες από τον Δουνουτού, ότι θα συνεχίσει τα μέτρα τα οποία θα αποφασίσει. Αυτό είναι βέβαια. Εννοείται που να λέει επιτρέπεται να ζητείτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Όχι εσείς. Απ' έξω να ζητήσουμε. Κατά τη γνώμη μου είναι κάτι που το έχουν ξανακάνει καταρχήν το 2011 και τους έδωσε μια διεπιστολή, μια διαβεβαίωση ο Σαμαράς. Ναι, ήταν στην κυβέρνηση τότε. Όμως, πάντως έγινε. Εμείς θεωρούμε ότι το Σύνταγμα, η δημοκρατία μας, ο κοινοβουλευτισμός μας δεν χρειάζεται τέτοιες διαστάσεις, τέτοιες πλευρές. Αν τώρα το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης θέλει κάποια ή μερικά ή οποιαδήποτε από τα ζητήματα που θα προωθούν, κάπου άκουγα, ας πούμε. Συνάδελφό σας ρώτησε κάποιον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, μα ούτε αυτό, μα αυτό είναι δική σας θέση. Από αυτά που υποτίθεται πάμε για να ψηφίσουμε, καταλάβετε. Είναι δικό τους πρόβλημα. Οι ίδιοι πρέπει να ερωτηθούν. Όχι, μιλάω για την ποιότητα, επειδή πολλές φορές. Και εμείς θα θέλαμε. Τι θα θέλαμε. Θα θέλαμε να το ψηφίσουν κάποιοι άλλοι κάποια πράγματα, εννοείται.
Γιατί να μην θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αντί να είστε 153, γιατί να μην θέλω. Γιατί να μην θέλω. Εγώ και σε όλα τα ζητήματα θέλω και μια ευρύτερη συνένεση. Αλλά δεν είχατε ψηφίσει τίποτα στο παρελθόν που θέλετε. Αυτό, είναι, αυτό μου το έχουν πει και άλλοι. Να σα πω και κάτι. Η απάντηση που δίνω είναι εξή. Και έτσι να κάναμε. Και έτσι να κάναμε. Δηλαδή λάθο. Τώρα σφουγγάρι, λάθο στην κυβέρνηση. Λάθο. Δεν σημαίνει ότι το ένα λάθο να το επαναλάβει κι άλλο. Αν λέω κάναμε. Αν είχε γίνει το άλλο. Εγώ μιλάω για την. Επειδή. Μην συζητήσουμε στο παρελθόν γιατί πρέπει να μπορούσα να σα ρωτήσω για ποιο θέμα εννοείται και δεν το ψηφίσαμε γι' αυτό και λοιπά. Αλλά μιλάμε τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει στη σημερινή φάση. Στο παρελθόν είχε πει. Σηκώντας το χέρι στη Βουλή με έντονο ύφος, μην τολμήσετε να μου ζητήσετε εμένα επιστολή υποταγής, δεν υπογράφω τίποτα. Ποιος το είπε? Ο κύριος Τσίπρας. Στη Βουλή. Λέω και είχε θέσει ποιότητα, το θέμα της ποιότητας της δημοκρατίας και είχε πει ότι. Εννοείται δημοκρατία... όντας αντιπολίτευση. Όντας αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς όντας αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει θέμα για την ποιότητα της δημοκρατίας. Γι' αυτό και εγώ σας είπα ότι δεν είναι. Πολιτικά κομψό σε εισαγωγικά, δεν είναι βέβαια κομψότητα ζήτημα. Πολιτικά μιλάω αυτό που ζητάνε, που ζητούν οι ξένοι από την αντιπολίτευση. Η κοινοβουλευτική ομάδα, η δικιά σας, η κοινοβουλευτική, η πλειοψηφία δηλαδή στη Βουλή, αρκεί για να περάσουν τα μέτρα, τα όποια μέτρα έρθουν. Όπως έχουν περάσει και άλλα δύσκολα πράγματα, αλλά αναγκαία, νομίζω ναι. Επομένως, κύριε Υπουργέ, θα περάσει και η μείωση των συντάξεων και, και η μείωση του αφορολόγητου. Λοιπόν, να πούμε τώρα. Και θα επειδή, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν δεν ξέρουμε. Είναι το αφορολόγητο. Όχι, προς Θεού, δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέω να δούμε καταρχήν την κατάληξη της διαπραγματεύσεως. Τι θα περιλαμβάνει. Οι πληροφορίες λένε αυτό που λέτε εσείς. Μάλιστα. Οι πληροφορίες εσείς. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Αφορολόγητο που λέτε και συντάξεις. Να σημειώσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι. Για ενημέρωση του κόσμου περισσότερο, εσείς και εγώ το ξέρουμε. Ότι τα μέτρα αυτά, τα όποια αποφασιστούν σε αυτή τη φάση, με τα αντίστοιχα αντίμετρά τους, δηλαδή τα αντισταθμιστικά τους, θα ψηφιστούν τα μεν από το 19 και μετά, τα δε από το 20 και μετά και πιθανόν είναι ένα από τα ζητήματα που συζητιούνται, αν θα είναι το 20 όλα ή θα τρέξουν από το 20 μέχρι το 23 ή μέχρι το 24. Αυτό έχει μια σημασία, διότι καταλαβαίνετε. Δηλαδή ψηφίζετε εσείς για 7 χρόνια μπροστά. Δεν το ξέρετε αυτό ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν το 19 και το 20 μέχρι 23. Έχετε αυτό το δικαίωμα. Το ξέρετε αυτό. Το βρίσκω. Όχι. Να σας πω γιατί. Ναι. Λέω γιατί από την πλευρά των δανειστών. Το χρέος της χώρας μας. Εμείς έχουμε υπογράψει μάλλον πάμε ανάποδα. Εντολή του 15 έχετε γι' αυτό. Ακριβώς. Επειδή το είπατε από πριν. Εκεί, πολύ σωστά πήγατε. Ναι. Το 15 μπροστά στον εκβιασμό ή φεύγετε από την Ευρωζώνη και από, το ευρώ ή υπογράφετε μια κακή συμφωνία, είπαμε και καλά κάναμε κατά τη γνώμη μου και το δοκίμασε ο λαός μετά από λίγες μέρες εκλογές, υπογράψαμε την κακή συμφωνία. Η κακή συμφωνία είναι θα πάρετε 86 δισεκατομμύρια που τα είχαμε ανάγκη λόγω του χρέους για τρία χρόνια και στο διάστημα αυτό θα κάνετε ορισμένα πράγματα. Ναι. Πέστε όπως θέλετε, μεταρρυθμίσεις, αλλαγές όπως θέλετε κλπ. Έτσι, ζόρια πράγματα, όχι εύκολα. Θα αυξήσετε 1% τη φορολογική ύλη, θα μειώσετε 1% τη συνταξιωτική δαπάνη κλπ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ήταν πέραν του κόσμου του τι θα κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Τώρα. Δεν σημαίνει ότι με το τέλος της τριετίας που πιστεύουμε ότι μέσα μέσα του 2018 θα τελειώσει το πρόγραμμα το συγκεκριμένο και η Επιτροπή, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πλέον χρέος. Θα εξακολουθούμε να είμαστε χρεωμένοι. Δεν θα είμαστε όμως σε πρόγραμμα, δεν θα είμαστε σε επιτροπή, δεν θα είμαστε σε δημοσία. Ένας δανειστής λοιπόν, τι θέλει. Θέλει και για μετά που θα του χρωστάς να έχει κάποιες εξασφαλίσεις. Αλλά εσείς δεν έχετε εντολή για μετά. Όμως, άλλο λέω. Λέω ότι θέλει από τη χώρα. Το κατάλαβα. Εσείς όμως ως κυβέρνηση δεν έχετε εντολή για το 19. Εσείς έχετε μέχρι το 19. Αν εννοείται δηλαδή ότι εμείς θα προτιμούσαμε να μην ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα που αφορούν το 19, είναι προφανές. Αλλά είναι από τα ζόρια τα οποία μας βάζει. Ναι, αλλά λέω δημοκρατικά νομιμοποιήστε. Δεν είμαστε δημοκρατικοί. Έχουμε απέναντι σκυλιά μαύρα. Τι λέτε τώρα. Μάλιστα. Η εντολή που έχετε μέχρι πότε είναι. Την πήρα το Σεπτέμβριο του 2015. Το 19. Μέχρι το 19. Εσείς ψηφίζετε για το 23, μας λέτε. Σας επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Άρα τι αν τις κάνουμε τις εκλογές. Ορίστε. Καθίστε εσείς μέχρι το 23 που θα τα ψηφίσετε. Μα δεσμεύετε τις επόμενες κυβερνήσεις. Ένα λεπτό. Και τη δικιά σας. Και τη δικιά σας. Μπορεί να κερδίσετε εσείς. Αυτό που λέτε δεν είναι ότι εμείς ούτε τρελαινόμαστε. Υπογράψαμε μια συμφωνία, την κακή συμφωνία του 2015. Δεν θεωρούμε ότι είναι μια καλή συμφωνία. Κακή συμφωνία ήταν. Μάλιστα. Τα μέτρα που επιμένουν και μάλιστα φέρνουν και μερικά εκ των υστέρων, κάνουν ερμηνείες δυσμενείς για τη χώρα μας, την κάνουν από τη μεριά του πλεονεκτήματος που έχουν ότι είναι δανειστές, ότι τους χρωστάμε. Έρχονται λοιπόν και λένε, θα ψηφίσετε και αυτά. Λέμε, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε αυτά. Όχι, θα τα ψηφίσετε. Και εκείνο η ιστορία. Και επειδή δεν θα δάνει άλλοι, όχι, θα τα ψηφίσετε. Ένα λεπτό. Τι εννοείται, ότι υπάρχουν μερικά από τα μέτρα που επιμένουν οι δανειστές, τα οποία στη λογική τη δικιά μου δεν θα έπρεπε να τα λένε. Εννοείται, δεν ισχύει αυτό.
Κύριε αλλά Υπουργέ, τι σημαίνει αυτό. Αυτό το οποίο λέμε είναι τι ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης και χάνουμε. Όχι χάνουμε. Μονίμως. Χάνουμε. Τι δεν έχουμε χάσει. Χάνουμε, δίνουμε, παίρνουμε. Η διαπραγμάτευση, και γι' αυτό είναι τόσο σκληρή, είναι γιατί έχει δύο παίκτες. Ο ένας είναι σε μειονεκτική θέση, εμείς, διότι εμείς χρωστάμε. Και από εκεί πέρα έχει ένα μπλοκ δανειστών, ιδιαίτερα του πολύ σκληρού, οι οποίοι με βάση το ότι χρωστάμε βάζουν κάποιες. Τώρα το ανακαλύψατε. Βάζουν κάποιες. Όχι βέβαια, το ξέρω. Το Δουνουτού το θέλετε. Το ξέραμε. Τελικά δεν έχω καταλάβει. Νομίζω το Δουνουτού πρέπει να είναι, γιατί όπως είναι τα πράγματα, η συγκυρία, οι σχετισμοί κλπ. Αν φύγει, θα υπάρχει πρόβλημα στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κατηγορηματικό. Είναι θέμα αυτό. Νομίζω ότι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τις τελευταίες 48 ώρες συζητάμε για την μετατροπή μετακλητών υπαλλήλων στην Βουλή σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Γίνεται αυτό. Αυτό. Να σου πω κάτι. Επί των κυβερνήσεων. Ακούστε με λιγάκι. Αν θυμάμαι καλά, και θυμάμαι καλά, εγώ δεν ήμουν τότε βουλευτής, το μοντελάκι που υπήρχε στη διάρκεια όλης της μεταπολιτεύσεως, από τότε που έγινε μεταπολίτευση με κυβερνήσεις Πασόκ, ξεναλασσόμενες κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, μετά από κάποια χρόνια, κάποιοι μετακλητοί πάλι στη Βουλή, που ήταν για ένα διάστημα συνεργάτες κάποιων βουλευτών υπουργών, γινόταν μόνιμοι πάλι της Βουλής. Αυτό σταμάτησε επί των ημερών μας. Διεκόπη. Δηλαδή, ένα συνεργάτη ενό βουλευτή, που ο βουλευτή την άλλη φορά δεν βγαίνει, βρίσκεται, πάει στη δουλειά του, γυρίζει στη δουλειά του, το είναι επαγγελματική. Ναι, τον ημερό σα σταμάτησε. Ένα λεπτό. Αυτό θα σταματήσει διότι... εδώ και χρόνια. Ένα λεπτό. Δεύτερο. Ή θα έπρεπε να έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει αυτό. Τέλο πάντων, πάμε εδώ στην περίπτωση. Είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει. Ο κύριο Βούτση, αν είδα καλά τι εφημερίδε σήμερα, γιατί σήμερα δημοσιευτήκανε, είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αυτό είπε ο κύριο Βούτση. Το διαβάσετε κι εσεί. Και εγώ δέχομαι ότι είπε ο κύριο Βούτση. Πάντω η μετατροπή σύμβαση. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι συμβάσει των μετακλητών, δηλαδή των συνεργατών, των βουλευτών ή υπουργών, των όποιων, των δικών μα, των άλλων κομμάτων κλπ., άμα τη λήξη τη θεία του βουλευτή, έτσι. Πάβουν να ισχύουν. Και δεν γίνεται αυτό που γινόταν επί τόσα χρόνια από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να διορίζονται μόνοι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου. Να ρωτήσω κάτι... Όχι υποχρεωτικά στη Βουλή και σε άλλες θέσεις. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, και κάτι τη αρμοδιότητά σας, γιατί είστε μεταναστευτικής πολιτικής. Φοβάστε το επόμενο χρονικό διάστημα που καλυτερεύει ο καιρός και έχουμε και όλα αυτά που λέγονται και στο εσωτερικό της Τουρκίας, ότι παιδιά θα σας στέλνουμε 15.000 το μήνα. Κοιτάξτε, τον καιρό όχι. Δηλαδή ο καιρός με δύο δεδομένα, τα κλειστά σύνορα. Ναι, μην τα ξεχνάμε, μην ξεχνάμε ότι τα βόρεια σύνορά μας είναι κλειστά. Γιατί μερικοί, με συγχωρείτε που το λέω, άνετοι οι τύποι λένε να φύγουν από τα νησιά, να έρθουν στην Υπηρετική Ελλάδα, να τους δώσουμε χαρτιά των ανθρώπων και να πάνε στις χώρες που θέλουν. Είναι κλειστά τα σύνορα. Με κλειστά τα σύνορα και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που παρά τις αδυναμίες της λειτουργεί στην κατεύθυνση, ας πούμε, να μην ενθαρρύνει κλπ. Πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί από τον καιρό ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Από την κατάσταση όμως στην Τουρκία. Απ' την άλλη, προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος, προφανώς υπάρχει ανησυχία, προφανώς υπάρχει ένας γενικός, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, γενικό λόγος εμπλαισίο, σχεδιασμός για κάθε πιθανότητα, πολύ, πολύ γενικά. Θέλω να πιστεύω, είναι και κάτι που το εύχομαι κιόλας, ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει. Γι' αυτό είναι, θα έλεγα, ανευθυνότητα ή αφέλεια ορισμένων που ελαφρά την καρδία και με πολύ άνεση λένε να καταρρεύσει συμφωνία, που δεν είναι τέλεια, που δεν είναι καλή κλπ. Και λοιπά. Και την λέτε, παιδιά, και αν αρχίσουν, όπως λέτε και εσείς, 15.000, δεν θα αρχίσουν. Μα αν αρχίσουν και έρχονται 15.000. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Εσύ μπορεί να πας σπίτι σου και να πεις έκανα λάθος. Εγώ όμως. Τα δημοσιεύματα εκεί που μιλούν για ΜΚΟ, οι οποίες λιμένονται τα κονδύλια κτλ., τα ξέρετε. Ναι. Έχετε διαπιστώσει τίποτα περίεργο. Θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι με απόλυτο τρόπο. Με απόλυτο τρόπο. Και να είναι γνωστό και στον κόσμο, γιατί πραγματικά έχει βομβαρδιστεί από διάφορα που δεν είναι αληθή. Τα χρήματα που δίνονται για την προσφυγική κρίση δεν είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Δεν βγαίνουν από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Είναι σαφές αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Ένα λεπτό. Όχι, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα που λέει. Κανένα, αντί να δίνουμε χρήματα, θα σας απαντήσω. Όχι. Τα πολλά, όχι. Μπορεί να δίνουμε και ελάχιστα. Ελάχιστα. Τα χρήματα που δίνονται για την προσφυγική κρίση για τους 60.000 πρόσφυγες, περίπου 55.000 που είναι αυτή τη στιγμή, είτε στα νησιά, είτε στην Υπηρετική Ελλάδα, από την τελευταία φουρνιά που ήρθαν τα τελευταία δύο χρόνια, δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τους, τα οποία τα παίρνει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Και τα μοιράζει. Και αυτή λοιπόν, είτε απευθείας η ίδια, είτε μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάνει
το deal είτε στο, στα, στις... χωρίς να, τελειώσαμε, ναι. Χωρίς να την ελέγχει το κράτος. Εντάξτε, η έλεγχη μέχρι τώρα δεν υφίστανται ουσιαστικά. Είναι ένα θέμα ανοιχτό που θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Διότι σε αυτή τη φάση ακριβώς που τώρα φτιάχνουμε το Υπουργείο, που τώρα τέλειωσε το τσουνάμι των προηγούμενων ρών, δηλαδή τέλειωσε κτλ. Okay. Και πάμε σε μια κανονικότητα, θα κοιταχτούν και τέτοια ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλάτα. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ πολύ.